Αυτή τη φορά το καλό ποδόσφαιρο, το επιθετικό ποδόσφαιρο συνδυάστηκε και με την νίκη. Τι κρατάτε από αυτό το παιχνίδι? Siempre el funcionamiento del equipo lo principal. Πάντα για μένα το σημαντικότερο είναι η γενικότερη λειτουργία της ομάδας. Creada ocasiones. Σίγουρα για μας είναι πολύ θετικό το ότι συνεχίσαμε να δημιουργούμε ευκαιρίες. Y que más allá de algunos nombres que jugaron hoy. Συν το γεγονός ότι παίξαν κάποιοι νέοι ποδοσφαιριστές σήμερα. Siempre el funcionamiento del equipo. Οπότε είναι για μας θετικό το γεγονός ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές μπήκαν χωρίς να μειωθεί η απόδοση της ομάδας. Συν ακόμα καλύτερα, καταφέραμε και πετύχαμε για 3 αγώνα. Τι σημαίνει αυτή η εμφάνιση χωρίς τον Γκαντουρί, τον Ίγκασον και τον Ζίβκοβιτς για εσάς και για το βάθος του πάγκου και για τους ποδοσφαιριστές που μπορείτε να υπολογίζετε για τη συνέχεια? Siempre importante saber que puedes contar con los demás jugadores que tenemos también. Πάντα είναι σημαντικό να μπορείς να ξέρεις ότι μπορείς να υπολογίζεις όλους τους ποδοσφαιριστές που έχεις στο ρόστερ. También es importante que veníamos de hacer un buen partido y no conseguimos los 3 puntos. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός ότι καταφέραμε σήμερα και αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες που είχαμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι, παρόλο που είχαμε παίξει καλά, δεν είχαμε πάρει το αποτέλεσμα που θέλαμε. Pero feliz por el funcionamiento, por el plan que tenemos de trabajo. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά με αφήνει περισσότερο ικανοποιημένο είναι το γεγονός ότι η λειτουργία της ομάδας ήταν αρκετά καλή. Ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο το οποίο υπήρχε. Και tenemos que ser un equipo más allá de los nombres. Και θέλουμε να κάνουμε έτσι μια ομάδα η οποία να βασίζεται περισσότερο στο σύνολο και λιγότερο στα ονόματα. Μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια, που τα περισσότερα είναι και αρκετά δύσκολα, η ομάδα έχει αρχίσει να φτιάχνει μια σταθερότητα στην απόδοσή της και να γίνεται συνεχώς καλύτερη. Θεωρείτε ότι πέρασε το μεταβατικό στάδιο να σας γνωρίσουν οι ποδοσφαιριστές και να μάθετε κι εσείς το ρόστερ και πλέον από εδώ και πέρα θα υπάρχει συνεχής βελτίωση? Seguramente no es fácil de un día para otro. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να αλλάξουν όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Muchos jugadores jóvenes que han llegado ahora, que han jugado poco. Από την άλλη, έχουμε και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν πάρει τόσο χρόνο συμμετοχής. Και están entendiendo dónde estamos. Ωστόσο, νομίζω ότι σιγά σιγά όλοι έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά πού βρισκόμαστε. Y se le un poco de paciencia. Θέλουμε και χρειαζόμαστε υπομονή. Pero estamos en el camino correcto. Αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Y siempre seguir mejorando, porque hay gente joven que puede mejorar todavía. Και πάντα προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ομάδα, βελτιώνοντας καθημερινά τους ποδοσφαιριστές, γιατί έχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα.